Αντίθετο, στη δημιουργία κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών στην περιοχή των Γρεβενών, εμφανίζεται ο Δήμαρχος Δημοσθένης Κουπτσίδης, ζητώντας από την κυβέρνηση να δει συνολικά το θέμα των λαθρομεταναστών. Σαφέστατα και ευθέως και κατηγορηματικά θα δηλώσω ότι ο Δήμος Γρεβενών έχει φυλακές. Άρα υπάρχει μια υποδομή τέτοιου τύπου και δεν νομίζω ότι πρέπει ένας Δήμος να φορτωθεί και δεύτερη και τρίτη άλλη τέτοια υποδομή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι εκφράζω την τοπική κοινωνία. Το Συμβούλιο της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, υπάρχει όντως μια πρόταση από τον Δήμαρχο Δεσκάτης που ζητά να δώσουν μια έκταση και με τη σύμφωνη γνώμη από ό,τι φαίνεται και των άλλων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των άλλων παρατάξεων ενδεχομένως. Δεν έχουμε όμως επίσημο έγγραφο, έχουμε επίσημο έγγραφο του ίδιου του Δημάρχου που λέει ότι παραχωρεί μια έκταση. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και το οποίο είναι συγκεκριμένο και σαφέστατο. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν με νομοθετική ρύθμιση τα όποια ανταποδοτικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, το κριτήριο της εντοπιότητας, το οποίο πρέπει να γίνει επίσημα νομοθετική ρύθμιση, γιατί στα Γρεβενά ζήσαμε με την περίπτωση των φυλακών το φαινόμενο να μιλάνε ότι θα προσληφθούν άτομα με εντοπιότητα. Τελικά δεν μπήκε κανένα άτομο με εντοπιότητα από τα Γρεβενά, μπήκε με τους κανόνες που έχει το ΑΣΕΠ. Όπως επίσης είχαν σχεδιαστεί φυλακές για 450 άτομα και σήμερα έχει 700. Άρα στην πράξη τίποτα δεν τηρείται. Είμαστε σε μια πονηρή περίοδο, προεκλογική περίοδο, όπου και δεν το μιλάω μόνο κυβερνητικά, όλοι θέλουν να κάνουν ένα παιχνίδι σε σχέση με τους μετανάστες, σε σχέση με τον καθαρισμό του κέντρου της Αθήνας και να μεταφέρουμε αυτούς τους αλλοδαπούς στην περιφέρεια και να εξυγειανθεί κατά κάποιο τρόπο το κέντρο. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο σχεδιασμός να γίνει τόσο πρόχειρα, δεν είναι δυνατόν αυτές οι αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών να γίνουν τόσο γρήγορα πριν ζυμωθούμε τις τοπικές κοινωνίες και πριν ρωτηθούν. Εάν υπήρχε τέτοιο θέμα για τα Γρεβενά, θα ζητούσα δημοψήφισμα, θα ζητούσα από τους πολίτες των Γρεβενών να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τη γνώμη τους και την άποψή τους.